το μεσημέρι της 3ης 15 Δεύτερα ενώ συζητώνται θέματα στον αέρα της εκπομπής Super Caterina, ο Ανδρέας Μικρούτσικος ορμόμενος από δήλωση της Τζούλιας Νόβα για σεξουαλική παρενόχληση, έκανε μια προσωπική αποκάλυψη. Ο πετυχημένος μέσα σε όλα αυτά τα χρόνια παρουσιαστής, εκτός των εκπομπών του και της τηλεοπτικής παρουσίας, έχει απασχολήσει κατά περιόδους και για την προσωπική του ζωή. Οι γυναίκες που είχε στο πλευρό του ο Ανδρέας ήταν γνωστές, αναγνωρίσιμες ημί. Συγκεκριμένα, έχει καταφέρει με τις πράξεις του να αφήσει το προφίλ ενός συντρόφου που σεβόταν τις υπάρξεις δίπλα του. Άφωνους μας άφησε ωστόσο, όταν παραδέχτηκε πως είχε ερωτικές επαφές με γυναίκες υψηλών θέσεων του χώρου. Οι δηλώσεις του Ανδρέα Μικρούτσικου στον αέρα της εκπομπής Super Caterina. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι το εκμεταλλεύονται. Να το πω και σε εμένα έχει συμβεί από γυναίκες διευθυντικών θέσεων, να με θέλουν, εγώ βεβαίως ποτέ δεν έχω αρνηθεί. Με ποια έννοια παρκάρω έξυπνα και μετά μου ρίχτηκαν εναντίον μου. Ήθελαν την κεφαλή μου επί πίνακι. Υπήρχε υψηλός τέλεχος που μου ρίχτηκε. Με φλέρταρε, με ήθελε, εγώ το καταλάβαινα, προσπάθησε να με εκδικηθεί, αλλά ήταν τέτοια η διαπραγματευτική μου ισχύ που δεν πέτυχε. Αλλά σε κάθε της κουβέντα έβγαζε φαρμάκι και καταλάβαινα τον λόγο, είχα και δεν έδινα, κανονικά έπρεπε να μένω στο ψυχικό γιατί έχω κάνει πολλά ψυχικά, αλλά τα έχω κάνει όχι για να πάρω μια θέση, αλλά γιατί φταίει το μυαλό μου. Thank you.